82, 83 λοιπόν, νίκη για τον Άρη. Δεν ξέρω αν άκουσε καθόλου το βίντεο και γύρισε πίσω ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι στην άγρια της Ενεργειακής Γραμμής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα από το Λίμπερο, από την εκπομπή Basket City. Καλησπέρα στα μάτια, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε, καλά είμαστε καταρχήν. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Μας ακούτε τώρα. Ναι, ναι, πολύ ναι. Καλύτερα. Καταρχήν, ναι, πώς είστε, μια χαρά. Καλά, πολύ καλά. Και είμαι ακόμη καλύτερα όταν θυμάμαι τα παλιά μεγάλα παιχνίδια του Άρη και τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε, εν πάση περιπτώσει, και χάρισε στην ομάδα το πρώτο άθλο, τον πρώτο θρίαμβο, που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 78-79. Ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα εδώ στην εκπομπή που θα έχουμε κάθε Σάββατο με αυτό το πρωτάθλημα, γιατί κατά την άποψή μου είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ιστορία του μπασκετικού Άρη από πολλές απόψεις. Και είχαμε ένα βιντεάκι, ξεκινήσαμε με ένα βιντεάκι από το Μάτς Άρη ΣΑΕΚ το 82-83, που σε μια βάση ο κ. Φοντουκίδης, που αν δεν κάνω λάθος είναι στην μετάδοση, μάλλον στην περιγραφή των στιγμιοτύπων τότε, γιατί δεν υπήρχαν μετάδοσεις αγώνων μπασκετικούς. Λέει ο Αλεξανδρής, ψάχνει τον Παπαγεωργίου και είναι κλεισμένος, λέει, ψάχνει τον Παπαγεωργίου, γιατί ήσασταν το πρώτο βιολί, έτσι τότε. Έτσι ακριβώς. Και συνήθως η κατάληξη ήταν να δοθεί η μπάλα σε μένα για να εκτελέσω. Έτσι. Και πράγμα το οποίο ήξεραν και αντίπαλοι, άλλωστε και προπονητές και παίκτες. Και έριχναν ιδιαίτερη προσοχή στη φύλαξη μου προσωπικά και για να αποκοπεί η τροφοδοσία προς το μέρος μου. Παρ' όλα αυτά όμως η μέση όρη ήταν απίστευτη, και αν δεν πήγε το τρίποντο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Δεν κάναν καλή δουλειά. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια απίστευτη χρονιά γενικά για την ομάδα και για μένα ιδιαίτερα σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι ακατάρρητο ρεκόρ μέσου όρου. Γιατί τότε το πρωτάθλημα γινόταν με 12 ομάδες, που σημαίνει ότι είχαμε 11 αντιπάλους επί 22 παιχνίδια. Μετά αυξήθηκαν οι ομάδες, οπότε είναι φυσιολογικό οι πρώτοι σκόρερ να είχαν σε απόλυτους αριθμούς μεγαλύτερο αριθμό πόντων. Αλλά ως μέσος όρος σε αγώνα είναι νομίζω ένα ακατάρρυπτο ρεκόρ εκείνη χρονιά. Ακριβώς. Νομίζω 28 πόντους μέσα όρο πρέπει να είναι. Όχι, όχι, πέφτει πολύ έξω. Κοντά 40. Είναι. 40, εγώ εντάξει, τελείως. Τελείως έξω είμαι. Εντάξει, ναι, το αφήνω, ναι. Το αφήνω τελείως. Αυτό είπα, πέφτει πολύ μακριά. Και επίσης θα πρέπει να είναι και ακατάρρυπτο ρεκόρ σε κατοστάρες που είχαμε εκείνη τη χρονιά. Παίζαμε ένα πολύ φαντεζή και γρήγορο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μόνο έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζαμε τους αντιπάλους μας, οι οποίοι ήταν υπέρτεροι, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ καλύτερες ομάδες. Έτσι λοιπόν είχαμε επινοήσει και σε συνεργασία με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή, με τον οποίο είμαστε συμπαίκτες από την αναγέννηση, αλλά και συνεργασία με τον προπονητή τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, να παίξουμε ένα γρήγορο μπάσκετ, γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του κάθε αγώνα. Με αποτέλεσμα βέβαια να είναι πολύ ψηλά πάντα τα σκορ. Δηλαδή το 83-82 που αναφέρθηκε πριν με την ΑΕΚ είναι χαμηλά σε σχέση με άλλους. Με άλλα παιχνίδια. Εδώ έχοντας μπροστά μου. Βάλαμε 11 ή 12 εκατοστάρα εκείνη τη χρονιά σε 22 παιχνίδια σύνολο. Έχοντας μπροστά μου κάποια αποτελέσματα τότε, θυμίζω απλά για να επιβεβαιώσω αυτό, Έσπερος Άρης 75-118, και ναι, αναφέρω ότι δεν υπάρχει και τρίποντο τότε. Έτσι. Δεν υπήρχε και τρίποντο. Δηλαδή το 118 μπορεί να είναι εύκολα 140. Ήταν σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, έτσι ακριβώς, που και αυτό είναι σημαντικό. Άρης Πανιώνιος 115-101. Άρης Τρίτων 119-78. Άρης Σπόρτινγκ 104-70. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα σκορ είναι πάρα πολύ μεγάλα για τον Άρη, ναι, που έπαιζε ένα τελείως διαφορετικό. Δεν προλάβει κανείς να μιλήσει ότι οι άμυνες ήταν χαλαρές, γιατί ήταν εξίσου δύσκολες και σκληρές, μπορώ να πω, έως και αντιαθλητικές. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, είχα αντιμετωπίσει πάρα πολύ αντιαθλητική συμπεριφορά από πολλούς αντιπάλους. Έτσι. Εκείνα τα χρόνια βέβαια, πανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, δεν υπήρχε δυστυχώς η τηλεόραση για να μεταφέρει ό,τι γινόταν στα γήπεδα τότε και τη μεγάλη πορεία του Άρη τότε. Θα ήθελα λίγο, πώς ήταν τότε τα χρόνια, δηλαδή πώς σας αντιμετώπιζαν τον Άρη που έσπασε το κατεστημένο εκείνη την εποχή, έτσι, έσπασε την Αθήνα που κυριαρχούσε, τον Ολυμπιακό που ήταν τότε μια πολύ μεγάλη ομάδα τότε, με τους Ελληνοαμερικάνους που είχε φέρει, έτσι, για Τζόγλου και τους υπόλοιπους Κατρινάκηδες. Πώς αντιμετώπιζαν τον Άρη, τι αντιμετώπιζαν για στα γήπεδα? Θα πρέπει να πούμε πως ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή πρώτα. Έτσι. Απ' όλα. Δηλαδή ο σημερινός φιλάθλος, ο νεαρός ιδιαίτερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιληφθεί τις δυσκολίες που είχε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης να αντιμετωπίσει ομάδες των Αθηνών. Το γεγονός της κατάκτησης ήταν ένας άθλος που συνέβη σε καιρούς χαλεπούς για τον μπάσκετ, αλλά ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια ήταν τελείως υποβαθμισμένη, απομονωμένη, ζώντας τη μοναξιά της. Ήταν μια μοναξιά απελπιστική. Η Θεσσαλονίκη ήταν μακριά από τα κέντρα αποφάσεων.
Ήταν μια εποχή που ακόμη και το δικαίωμα στο όνειρο ήταν απαγορευμένο. Οι συνθήκες ήταν αντίξωες, κυριαρχούσε το παρασκήνιο, ο παραγωγισμός, η άνηση μεταχείριση από μέρος των ομάδων του κέντρου. Υπήρχε ένα κατεστημένο αθηναϊκό. Όσοι είναι παλιότεροι το γνωρίζουν και μπορούν εύκολα να καταλάβουν τι εννοώ με αυτό. Γι' αυτό η επιτυχία αυτή της κατάκτησης, δηλαδή, του πρωταθλήματος 1979 έκανε πάταγο, ενόχλησε πολύ και πολλούς. Ευνοείτος στην Αθήνα βέβαια, γιατί ήταν η πρώτη φορά που κάποια ομάδα όρθωσε το ανάστημά της και αμφισβήτησε την προκαθεδρία των ομάδων του κέντρου. Έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή είχαν συνηθίσει να παίζουν πολλοί λόγους μεταξύ τους. Ξαφνικά βρέθηκε ένας Άρης που ήταν το outsider εκείνη τη χρονιά. Δεν ξέρω μας, αν δεν νομίζω να οργιζόταν ο Άρης σαν φαβορί τότε. Έτσι ήταν outsider. Όχι, ασφαλώς. Και νομίζω ότι το πλεονέκτημά μας ήταν ο εφνιδιασμός. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 που εγώ παρακολουθούσα ως παιδάκι, εναλλασσόταν στα πρωταθλήματα η ΑΕΚ καταρχήν, που είχε μια φοβερή ομάδα στα μέσα της δεκαετίας του 60, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μέχρι το 78. Ήταν δηλαδή πολύ φυσιολογικό, μιας και ήταν και πραγματικά πολύ ισχυρές ομάδες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μία από αυτές να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν πιστεύω πως το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ο εφνιδιασμός που υπέστησαν οι ομάδες των Αθηνών. Δεν το περίμενα τον Άρη να παρουσιαστεί τόσο δυνατός και τόσο αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει εκείνη τη χρονιά. Έτσι, και όταν λέμε για παρασκήνιο, δεν εννοούμε το υποτιθέμενο ίσως παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τότε μιλάμε, όπως είπατε, για μια άλλη εποχή, τελείως διαφορετική. Που και επειδή δεν υπήρχαν και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω για να δει ο κόσμος τι γινόταν στα γήπεδα. Δηλαδή, εγώ τώρα βρήκα 2-3 βιντεάκια και πραγματικά είδα απίθανα πράγματα. Έτσι, δηλαδή μετά βρήκα ένα βίντεο για το Ολυμπιακό Άρης που διεκόπη, που κέρδιζε ο Άρης 54-58 και εντάξει. Δηλαδή στις βολές μέσα βιλάδρων, ναι, η βίλα ναι, ήταν ναι, σε απόσταση να πνοείς από εσάς. Γι' αυτό λέω ότι γινόταν πολύ χειρότερα σε εισαγωγικά πράγματα, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε το στοιχείο της τηλεόρασης που μπορούσε με την αμεσότητα που διαθέτει αυτό το μέσο να παρουσιάσει σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Πανελλήνιο τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν γινόταν πραγματικά σφαγές στα γήπεδα, εις βάρος συνήθως των ομάδων της Θεσσαλονίκης, και όπως γίνεται αντιληπτό, αυτά τα γεγονότα αποσιωπούνταν και από τον ημερήσιο γραπτό τύπο αλλά και από την τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύω το πράγμα αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, γιατί ήταν και συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες. Απλά εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μένει στην ιστορία όχι απλά γιατί ήταν ένας τίτλος που έσπασε το κατεστημένο της Αθήνας, γιατί θεωρώ κατά την άποψή μου, και δεν ξέρω αν συμμερίζεται αυτή την άποψη, κύριε Παπαγιώργη, ότι άλλαξε την ιστορία της μπασκετικής Θεσσαλονίκης αυτό το πράγμα. Δηλαδή και οι υπόλοιπες ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Ηράκλης, καταλάβαν ότι μπορούν κάποια στιγμή και αυτές να κάνουν κάτι, αλλά και εκεί θεωρώ ότι μπήκαν και οι βάσεις για τον Άρη που είδαμε μετά από μερικά χρόνια. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι, και πολύ σωστά σταμάτητο επισημαίνει σε αυτό. Ήταν η χρονιά που άλλαξαν ισορροπίες στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ήταν η πρώτη χρονιά που αμφισβήτησε μια ομάδα την κυριαρχία των ομάδων των Αθηνών, και μάλιστα θα επαναλάβω ότι ήταν και πανίσχυρες και αγωνιστικά αλλά και παρασκηνιακά. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν μια πανίσχυρη πεντάδα αλλά και πολύ αξιόλογες αλλαγές. Είχαν φέρει παίκτες Αμερικάνους, οι οποίοι πολιτογράφησαν Έλληνες. Πολλά ονόματα ενδεχομένως να μην τα θυμούνται οι σημερινοί φίλαθλοι, αλλά ήταν εξαιρετικοί παίχτες και διέθεταν βέβαια υπεροπλία και όσον αφορά το παραγωγικό στοιχείο. Βέβαια πολλοί ακόμη και σήμερα προσπαθούν να το υποβαθμίσουν αυτό το γεγονός, τη σημασία δηλαδή την ιστορική που έχει το πρωτάθλημα του 79, ή και να το εξαφανίσουν παραγράφοντας την ιστορία. Ωστόσο όσοι όμως θυμούνται και ξέρουν καλά τι συνέβη τότε, αντιλαμβάνεται πολύ καλά την αξία εκείνου του πρωταθλήματος. Άλλωστε η ιστορία ενός συλλόγου γράφεται χρόνο με το χρόνο. Έτσι. Και νομίζω ότι ο Άρης εκείνη τη χρονιά έγραψε μια πραγματική ιστορία. Έτσι ακριβώς είναι, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι προσπαθούν καμιά φορά να υποβαθμίσουν. Ο Άρης έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες να επιδείξει όλη η ομάδα σε όλα τα χρόνια. Έτσι υπάρχει και το παράδειγμα του 30, το οποίο εντάξει για εκείνο δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε σχεδόν τίποτα να αναφέρουμε. Ακριβώς, θα το αναφέρουμε κάποια στιγμή. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι τόσο μακρινό το 30. Έτσι ακριβώς. Που... ακριβώς. Ακόμα και αυτό το δικό σας το 78-79 είναι ακόμα μακρινό, γιατί όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να δεις κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτοί που σε 10 χρόνια θα είναι 30 χρονών θα μπορούν να δουν ακόμα παιχνίδια του Γκάλι, του Γιαννάκη, εκείνου του Άρη. Του δικού σας του Άρη, που είχε τρομερούς παίκτες όπως εσείς, που εντάξει, τα νούμερα νομίζω μιλάνε από μόνα τους, και ο Βαγγέλης Αλεξάνδρης που ήταν ένας εξαιρετικός playmaker εθνικής. Έτσι, και οι υπόλοιποι που απαρτίζαν εκείνο τον Άρη. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή αυτό είναι
το άδικο της όλης της υπόθεσης για εκείνον τον Άρη, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να δουν κάποια πράγματα και να δουν ποιος ήταν εκείνος ο Άρης, εκείνη η φουρνιά δηλαδή, ποια ήταν, γιατί ήταν εξαιρετική ομάδα που είχατε τότε. Είναι έτσι, αλλά νομίζω εκείνο που έχει σημασία για τους φιλάθλους του Άρη αλλά και όλους τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα, είναι το γεγονός ότι το 1979 θα πρέπει να μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη όλων των φιλάθλων, ιδιαίτερα του μπάσκετ, ως η χρονιά που άλλαξε την τροχιά του και την ιστορία του αθλήματος. Ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά με το 1930, όπως πολύ σωστά είπες, μετά 49 χρόνια, δηλαδή μισό αιώνα, κατακτά ομάδα εκτός κέντρου πρωτάθλημα. Και νομίζω από εκεί πέρα και οι παράγοντες και οι φιλαθλοί πίστεψαν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ήρθε στη συνέχεια ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Ογιαννάκης, έγινε ο πανίσχυρος Άρης, η αυτοκρατορία που γνωρίσαμε όλη τα μέσα του 80, από το 84 συγκεκριμένα μέχρι το 1991, με τη συνεχή κατακτήση των πρωταθλημάτων και των κυπέλων, και γράφτηκε η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και να πούμε επίσης, γιατί αυτό πολλοί να μην το ξέρουν, ειδικά οι νεότεροι, έτυχε να μου το πει και ο έμνηστος κύριος Τσιλγκυρίδης παλιότερα, που τον είχα κάνει μια συνέντευξη, ότι ο Γκάλης για να έρθει ρώτησε ποιος είναι ο πρωταθλητής. Έτσι, και του είπαν ο Άρης. Ναι, ναι. Δηλαδή και αυτό ακόμα δείχνει το πόσο σημαντικό ήταν εκείνο το πρωτάθλημα. Ακόμα και αυτό το μικρό κομμάτι της ιστορίας δείχνει το πόσο σημαντικό ήταν εκείνο το πρωτάθλημα. Εκείνο, για να μην καταδείσουμε και αιμονικοί, αν και νομίζω ότι δεν θα πρέπει ο κόσμος γενικότερα να ξεχνά την ιστορία, γιατί λαός που δεν έχει μνήμη, λέει, δεν έχει μέλλον, έτσι. Θα πρέπει δηλαδή οι φίλαθλοι να θυμούνται όλη τη διαδρομή ενός συλλόγου, όλους τους παίκτες ενός συλλόγου αν είναι δυνατόν, γιατί μέρα με τη μέρα γράφεται η ιστορία ενός συλλόγου, και ο Άρης είναι πράγματι από τα σωματεία Κίνα στην Ελλάδα αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο που έχει να καταδείξει μεγάλες επιτυχίες και έχει μια μεγάλη ιστορία καταγεγραμμένη. Έτσι. Από εκείνη τη χρονιά, κύριε Παγιωλίου, θυμάστε κάποιο ιδιαίτερο στιγμιότυπο, κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερο σας έχει μείνει? Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο. Κάθε παιχνίδι ήταν σημαντικό και νομίζω ότι έτσι το αντιμετωπίσαμε, γιατί πραγματικά μας φαινόταν βουνό η κατάκτηση ενός τίτλου. Εγώ είμαι από τους πρώτους που πίστεψαν όταν οι άλλοι το θεωρούσαν ανέκδοτο αυτό, γιατί όπως είπα και προηγούμενα, ακόμη και το δικαίωμα στο όνειρο ήταν απαγορευμένο, δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστείς ότι μπορεί να κατακτήσει πρωτάθλημα. Ήταν τόσο συγκεκριμένες οι συνθήκες και τόσο αντίξερες για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που δεν μπορούσε καν να ονειρευτείς ότι μπορεί να κατακτήσει πρωτάθλημα. Ωστόσο, χτίσαμε το όνειρό μας κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα επιπρόσθετο στοιχείο που παραλείψαμε πριν να το αναφέρουμε, ότι είχαμε παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή, ναι, αυτό είχε πρόσθετη επιβάρηση για τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ το παιχνίδι της Κυριακής, από το ξύλο που έτρωγα το Σάββατο, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι για το παιχνίδι της Κυριακής. Έτσι λοιπόν, χτίσαμε κάθε Σαββατοκύριακο, βλέπαμε τα δύο παιχνίδια που είχαμε να δώσουμε, και νίκη με τη νίκη φτάσαμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκείνο που σαν κορυφαίο γεγονός θυμάμαι είναι ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μιας και ήταν ένα ιστορικό γεγονός για την πόλη, και με εισήγηση του Άγη Γινιγόπουλου, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικό σύμβουλος τότε, φωταγωγήθηκε η πόλη. Ήταν κάτι αντίστοιχο με τις αρχαίες πόλεις, όταν είχαν ένα Ολυμπιονίκη που τον υποδεχόταν, γκρεμίζανε μέρος των τυχών. Έτσι λοιπόν, η δημοτική αρχή τότε αποφάσισε να φωταγωγήσει την πόλη για να τιμήσει το γεγονός της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον Άρη μετά 49 ολόκληρα χρόνια. Έτσι, εντυπωσιακό πραγματικά. Μόνο που το βάζω λίγο στο μυαλό μου, αντιλαμβάνομαι το τι γινόταν τότε, το πώς ένιωθε ο κόσμος και οι φίλαθλοι του Άρη τότε, έτσι. Και από όσα ιστορικά συνέλεξα και πληροφορίες, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παράδειγμα, που για πολλούς είναι το παιχνίδι που ουσιαστικά τελείωσε το θέμα πρωτάθλημα για τον Άρη, είχε γεμάτο γήπεδο και είχε άλλους τόσους απ' έξω. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα υπήρχε μια σκέψη να ενοικιαστούν και κινηματογράφοι για να το δείξουν και εκεί πέρα. Δηλαδή υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός και τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την πόλη. Δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς εύκολα σήμερα, που είχε άλλο τόσο κόσμο απ' έξω. Και σημειωτέω ότι τότε δεν είχε όπως τώρα τα καρεκλάκια που είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, δηλαδή τώρα είναι γύρω στους 5.000 οικοδομητές του Αλεξανδρίου. Τότε έχει σημειωθεί σύμφωνα με τα εισιτήρια που κόβονταν και ρεκόρ 8.500 εισιτήριων. Και ήταν τσιμένο και μπαίναν όλοι μέσα, δεν είχε καρεκλάκια. Ναι, 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 και στα γόνατα ήταν τα παιδιά. Έτσι. Και γινόταν χαμός πραγματικά. Πραγματικά. Κλείνοντας, κύριε Παγιωργίου, θα ήθελα λίγο το σχολείο σας για τον τωρινό Άρη, γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί την ομάδα. Έτσι, έρχεσαι στο γήπεδο, σας λέω πάρα πολλές φορές στο γήπεδο. Θα ήθελα λίγο το σχολείο σας για τον φετινό Άρη και με την έλευση Λάσκαρη. Πώς βλέπετε την κατάσταση πλέον στην ομάδα? Κάνοντας ένα απολογισμό χρονιάς,
είχα την ευκαιρία βέβαια να το συζητήσω και με τον ίδιο τον Νίκο τον Λάσκαρη και με τον Μάνο τον αδερφό του, αλλά και με το διοικητικό team. Νομίζω πως όλοι οι φίλαθλοι είναι ικανοποιημένοι από την πορεία τη φετινή. Ο Άρης, παρόλη τα τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ που παρά τις προσδοκίες των φιλάθλων δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε, σαν απολογισμός χρονιάς νομίζω ότι ήταν ένας θετικός απολογισμός. Ιδιαίτερα εγώ είμαι ικανοποιημένος από τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όπου κοίταξε τον αντίπαλο στα ίσια, τον κοίταξε κατάματα και έδειξε ότι μπορεί με την προσθήκη δύο ικανών παιχτών του χρόνου να πρωταγωνιστήσει. Νομίζω πως ο Άρης ξεκίνησε μια νέα εποχή με την έλευση Λάσκαρη. Πιστεύω πως με το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγάπη για το σύλλογο θα συνεχίσει ο Νίκος ο Λάσκαρης να ενισχύει με έμψυχο υλικό το σύλλογο, έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο που το αξίζει σύμφωνα με το όνομά του και την ιστορία του. Έτσι, και δεν είναι μόνο το οικονομικό, επειδή έχετε συνομιλήσει σχέση με τον κύριο Λάσκαρη, είναι και η λογική που αντιμετωπίζει τον Μπάση και τον Άρη. Έτσι, είναι τελείως διαφορετική. Ναι, έτσι ακριβώς. Ίσως από αυτά που έχουμε μάθει από διάφορους επενδυτές που έρχονται και υπόσχονται λαγούς με πετραχία και διάφορα άλλα. Έτσι, δηλαδή και η λογική του είναι διαφορετική. Ναι, ασφαλώς. Και νομίζω και αυτό έχει εκτιμηθεί από τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος έχει γυρίσει στα γήπεδα, πάντοτε βέβαια έδειχνε ενδιαφέρον και ήταν κοντά στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και τα εχέγγυα φέτος το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι γίνονται οι στρατηγικές κινήσεις σε ένα σύλλογο, να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε του χρόνου να είναι πανίσχυρος. Έτσι. Να διορθώσουμε κάτι που μας θυμίζει και ένας φίλος, έτσι, και το ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα το 59. Έτσι. Το 59, αλλά ήταν άλλη μορφή του πρωταθλήματος, ναι. Δεν ήταν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτσι. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, βεβαίως, και κατέκτησε, και μάλιστα το κατέκτησε στο τελικό εναντίον του Άρη. Έτσι. Ο Άρης ήταν το φαβορί του αγώνα, αλλά ο ΠΑΟΚ με τα ψυχικά χαρακτηριστικά των παιχτών κατόρθωσε να κατακτήσει τον τίτλο. Τότε γινόταν πώς. Ήταν οι ομάδες των Αθηνών που έβγαιναν στο τοπικό πρωτάθλημα και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, και γινόταν ένα τουρνουά. Ήταν λοιπόν ένα τουρνουά τριών ομάδων, αν δεν κάνω λάθος, των Αθηνών και τριών της Θεσσαλονίκης, και το τουρνουά αυτό, το οποίο είχε τη μορφή πανελληνίου πρωταθλήματος, το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το 59 με έφορο τότε τον Γιώργο τον Παντελάκη, που ήταν έφορος μπάσκετ του συλλόγου. Μαθήματα ιστορίας και για το φίλο και για μένα προσωπικά, έτσι, γιατί δεν τα ξέρω εγώ από την αλήθεια. Ναι, η μορφή του πανελλήνιου πρωταθλήματος οριστικοποιήθηκε όπως... τη δεκαετία του 60. Ναι. Όπως ήταν παλιότερα το ποδόσφαιρο που γινόταν πάλι κάτι ανάλογο. Ακριβώς, δηλαδή με συναντήσει εντός και εκτός έδρας μία ομάδα εναντίον όλων σε ένα ενίο πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία, και με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χάρη Παγιωρού για αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη. Νομίζω ότι και ο κόσμος έμαθε πολλά και θυμήθηκε, και μάλλον εσείς θυμηθήκατε και παλιότερα πολλά. Ο κόσμος έμαθε κάποια πράγματα σημαντικά, γιατί είναι καλό να ξέρει ο κόσμος, και αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα επικεντρωθεί σε αυτό. Δηλαδή να μαθαίνουν οι νεαροί φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης και του μπάσκετ, γιατί η Θεσσαλονίκη λέγεται μπασκετομάνα. Ποιες ήταν οι επιτυχίες. Στα μάτια θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά για την πρωτοβουλία αυτή και την ιδέα που είχες. Βέβαια, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πάντοτε ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για τα φρέσκα. Λογικό. Είναι απόλυτα λογικό, και νομίζω εκεί θα πρέπει να επικεντρώνεται και η δημοσιογραφία, δηλαδή στα γεγονότα της ημέρας και της χρονιάς. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία και μια αναδρομή στο παρελθόν που συνδέει εποχές, συνδέει γεγονότα και συνδέει περισσότερο τους φιλάθλους και με το σωματείο αλλά και με το άθλημα. Το άθλημα αυτό δεν είναι ξεκάρφωτο, δεν είναι σημερινό. Έχει μια διαδρομή. Η Θεσσαλονίκη, όπως είπες πολύ σωστά, είναι μπασκετομάνα για ένα πρόσθετο λόγο. Γιατί η ΧΑΝΘ είναι η ομάδα που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε για εμάς τη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως άθλημα, και θα πρέπει όλοι λίγο πολύ, ανεξάρτητα με τη σωματιακή τοποθέτηση, να ενημερώνονται και να, σχετικά με την ιστορία του εκάστοτε συλλόγου. Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής. Η ΧΑΝΘ είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Έτσι. Η ΧΑΝΘ είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Όχι μόνο του μπάσκετ Θεσσαλονίκη, του μπάσκετ γενικότερα στην Ελλάδα. Έτσι, η ΧΑΝΘ. Έτσι, και αυτό είναι και αυτό κάτι που θέλω να το κάνω. Δηλαδή να ενημερωθεί ο κόσμος και για τη ΧΑΝΘ, το τι είναι η ΧΑΝΘ, γιατί δυστυχώς έχει βρεθεί σε χαμηλές κατηγορίες πλέον στο ανδρικό της τμήμα ΧΑΝΘ, και ο κόσμος, ο πολλοί νέοι δεν ξέρουν τι εστί ΧΑΝΘ όσον αφορά το κομμάτι μπάσκετ, έτσι. Και ναι, καλό θα είναι ασφαλώς, έτσι. Να έτσι. Το... Άλλωστε έχει πάει σε άλλα επίπεδα το μπάσκετ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Επαγγελματικοποιημένο, και νομίζω ότι οι ομάδες αντιχάντ που έχουν μια τεράστια ιστορία πίσω τους έχουν μείνει πίσω ακριβώς για αυτό το λόγο. Έτσι. Γιατί η φιλοσοφία της ομάδος, του συλλόγου, φαντάζομαι θα έχεις μια ευκαιρία να μιλήσεις με ανθρώπους της ΧΑΝΘ κάποια στιγμή, ήταν να κρατήσουν το σύλλογο σε αυτό το επίπεδο με ερασιτεχνική συνείδηση των παιχτών.
και όποιος σε πάση περιπτώσει ξεπετάγεται και ως ταλέντο και τα λοιπά, να δίνεται σε μεγαλύτερες ομάδες για να μπορεί να έχει την εξέλιξη όπως που το έχει κάνει, έτσι όπως έχει κάνει στα διάφορα χρόνια της ΕΚΑΝΘ. Έχει βγάλει πολλά ταλέντα τα οποία έχουν προχωρήσει. Κύριε Παγιωγίου, να ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και για τη συνομιλία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ.